εις μνημόσυνον αιώνιον, έστε δίκαιος. Η Εκκλησία μας, αδελφοί μου, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, έχει καθιερώσει μία από τις 7 ημέρες της εβδομάδος για να μνημονεύουμε, να θυμόμαστε τους νεκρούς. Έτσι λοιπόν έχει καθιερωθεί όχι τυχαία το Σάββατο ως ημέρα των νεκρών. Το Σάββατο να γίνονται τα μνημόσυνα. Αλλά και εάν υπάρχουν και υπάρχουν σίγουρα πολλοί νεκροί οι οποίοι δεν έχουν συγγενείς, δεν έχουν ανθρώπους να τους κάνουν τα μνημόσυνα, η Εκκλησία μας σαν φιλόστοργη μάνα έχει καθιερώσει να γίνονται τα ψυχοσάββατα, να τα κάνει η ίδια η Εκκλησία για να μνημονεύονται όλοι οι νεκροί από τον Αδάμ και την Εύα μέχρι σήμερα. Έτσι λοιπόν δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι καθιερώθηκε το Σάββατο ως ημέρα των νεκρών. Γιατί το Σάββατο, το Μέγα Σάββατο, μνημονεύομαι την κάθοδο του Κυρίου μας στον Άδη, ήταν η πρώτη συνάντηση των νεκρών με τον Χριστό μας. Πήγε ο Κύριος και εκήρυξε. Και όσοι τον επίστεψαν, τότε λέει, αυτοί λέει, εσώθηκαν. Επίσης, 3 χρόνια πριν κατεβεί ο Χριστός στον Άδη, κατέβηκε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Ο πρόδρομος του Κυρίου μας ήταν πρόδρομος και εν ζωή. Έλεγε ότι έρχεται ο Μεσσίας, έρχεται ο Χριστός, αλλά λέει στο απολυτίκιο του, λέει ότι ήταν πρόδρομος και στους πεθαμένους. Έγινε πρόδρομος και στους νεκρούς. Όταν μετά τον αποκεφαλισμό του, όταν κατέβηκε στον Άδη, εκεί λέει ο Ιωάννης ο πρόδρομος, εκήρυξε στις ψυχές ότι έρχεται ο Χριστός. Σε λίγο κατεβαίνει ο Χριστός. Και λέει μέσα στο απολυτικό του ότι χαίρεται, λέει ο Ιωάννης ο πρόδρομος, διότι ήταν πρόδρομος και στους ενάδη. Αυτό τι σημαίνει όμως? Ότι οι ψυχές ζούνε. Δεν πεθαίνουν. Δεν εξαφανίζονται οι ψυχές. Θυμηθείτε, όταν ο Κύριος ανέστησε την κόρη του Ιαΐρου, τι λέει ο Ευαγγελιστής? Λέει, το πνεύμα της, η ψυχή της, επέστρεψε εις αυτήν. Ξαναγύρισε. Κάπου ήταν η ψυχή. Κάπου βρίσκονται οι ψυχές και θα επιστρέψουν. Πότε? Την Δευτέρα Παρουσία. Θα επιστρέψουν οι ψυχές για να μπουν στα αναστημένα σώματά μας, να μπουν για να βρεθούν μπροστά στον Δικαιοκρίτη Χριστό μας. Έτσι λοιπόν καθιερώθηκαν τα μνημόσυνα προς ωφέλεια των νεκρών μας και τα απαραίτητα που χρειάζονται για το μνημόσυνο είναι λίγο σιτάρι, τα κόλυβα, σιτάρι βρασμένο, ένα πρόσφορο, γιατί ο ιερεύς θα κόψει μερίδα από το νεκρό, για το νεκρό μας, θα μνημονεύσει το νεκρό μας για να μπει στο Άγιο Ποτήριο. Λοιπόν, επίσης πρέπει, χρειάζεται απαραίτητο μια πνευματική προετοιμασία των συγγενών να συμμετέχουν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Υπάρχουν τα άλλα τα οποία γίνονται, στολισμοί, τραπέζι κτλ. Δεν οφείλεται ο νεκρός. Δεν οφείλεται. Γίνονται για κοινωνική επίδειξη. Επίσης, βλέπουμε, αδελφοί μου, ότι καθιερώσαμε όλα αυτά τα μνημόσυνα. Πολλές φορές έχουμε πει ότι ωφελούνται πάντα οι νεκροί μας. Υπάρχει όμως το εξής, μια απορία. Γιατί στο δίσκο βάζουμε σιτάρι βρασμένο και δεν βάζουμε ένα άλλο σπόρο, οποιοδήποτε άλλο σπόρο? Γιατί, αδελφοί μου, μέσα στην Καινή Διαθήκη, μέσα στην Αγία Γραφή, πολλές φορές ο Κύριος με τις παραβολές του αναφέρεται στο σιτάρι. Και μάλιστα 3 κατηγορίες ανθρώπων η Αγία Γραφή τους ονομάζει ότι είναι άφρονες, ότι είναι ανόητοι, τρελοί. 3 κατηγορίες ανθρώπων. Η πρώτη κατηγορία που ο Κύριος λέει ότι είναι άφρονες είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι λένε ότι δεν υπάρχει Θεός. Είπεν άφρον εν την καρδία αυτού ότι ουκ έστει Θεός. Μια δεύτερη κατηγορία που ονομάζει ο Κύριος, η Αγία Γραφή τους ονομάζει άφρονες, ανόητους, είναι, αδελφοί μου, εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν ότι η ψυχή
είναι σαν το σώμα. Ότι θέλει να φάει και να πιει. Θυμηθείτε την παραβολή που θα ακούσουμε σε λίγες μέρες. Την παραβολή του άφρονος προσίου. Που έλεγε ο άφρονας, ψυχή, έχεις πολλά αγαθά. Κύμνα, είσαι τι πολλά. Αναπαύω, φάγε, πίε, εφραίνω. Η ψυχή δεν είναι κάτι το οποίο ζει και μεγαλώνει από υλικές τροφές. Θέλει πνευματική τροφή. Και μια τρίτη κατηγορία που η Αγία Γραφή τους χαρακτηρίζει ως άφρονες, ως τρελούς, είναι, αδελφοί μου, εκείνοι οι οποίοι δεν πιστεύουν ότι υπάρχει Ανάσταση νεκρών. Λέει ο Απόστολος Παύλος, καλά χριστιανοί μου, λέει, δεν βλέπετε, λέει, ότι το σιτάρι, αν δεν μπει μες στη γη, να σαπίσει. Λοιπόν, δεν βλαστάνει, δεν βγάζει φυτό. Έτσι λέει και ο άνθρωπος, λέει, και έτσι συμβαίνει και με τους ανθρώπους, οι οποίοι μπαίνουν στο χώμα, σαπίζουν, διαλύονται, αλλά θα γίνει η Ανάσταση νεκρών. Την ημέρα εκείνη, πραγματικά, θα αναστηθούν όλοι οι νεκροί μας και θα παρουσιαστούμε μπροστά στον Κύριό μας. Αδελφοί μου, πολλές φορές, πολλές φιλοσοφίες γίνονται το αν και κατά πόσο ωφελούν τα μνημόσυνα. Παντού είναι διαπιστωμένο ότι ωφελούν, το λένε οι πατέρες, το λένε οι γραφές, ωφελούν τα μνημόσυνα όχι μόνο τους νεκρούς, αλλά ωφελούν και εμάς τους ζωντανούς. Γιατί? Διότι βλέπουμε ότι όταν κάνουμε μνημόσυνο, αμέσως θυμόμαστε το θάνατο. Θυμόμαστε ότι και εμείς θα πεθάνουμε. Το λέει η Γραφή. Από τις ανθρώπεις άπαξ αποθανήν, μετά δε τούτο κρίσης. Ο βασιλιάς της Μακεδονίας, ο Φίλιππος, έβαζε ένα στρατιώτη και κάθε πρωί πριν ξυπνήσει, πήγαινε, του χτυπούσε την πόρτα και το έλεγε, «Βασιλεύ, μέμνησο ότι θυμτώσει, βασιλιά, να θυμάσαι ότι είσαι θυμτός, ότι θα πεθάνεις». Μια δεύτερη ωφέλεια που βλέπονται για μας τους ζωντανούς από τα μνημόσυνα είναι, αδελφοί μου, να θυμόμαστε ότι το σώμα του ανθρώπου, όπως το σώμα των νεκρών βρίσκεται μες στον τάφο, το σώμα είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Είναι σαν το δισκοπότηρο. Όπως το δισκοπότηρο, εάν παλιώσει, δεν το πετάμε. Δεν το πετάμε στα σκουπίδια. Γιατί? Διότι το δισκοπότηρο φιλοξένησε το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας. Το σώμα του ανθρώπου είναι ακόμα παραπάνω, μεγαλύτερης αξίας από το δισκοπότηρο, γιατί το σώμα του ανθρώπου δεν φιλοξενεί μόνο το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας, αλλά ζει, γίνεται ένα με τον άνθρωπο. Και ένα τρίτο μήνυμα που δίνουν το μνημόσυνα σε εμάς τους ζωντανούς είναι, αδελφοί μου, αυτό που είπα προηγουμένως, ότι προσδοκούν Ανάσταση νεκρών. Θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών. Γι' αυτό λοιπόν προσευχόμαστε και ευχόμαστε οι νεκροί που κάνουμε σήμερα τα μνημόσυνά τους να τους αναπαύσει ο Κύριος, όπως ψάλλει η Εκκλησία μας, όπως προσεύχεται η Εκκλησία μας, να τους χαρίσει τον Παράδεισο και να τους ευχηθούμε καλή αντάμωση, ας είναι αιωνία τους η μνήμη και καλόν Παράδεισο. Αμήν.